Επιμένουμε αυτοδιοικητικά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το μέρος και να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Καροντινό, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού και φυσικά είναι ένας αυτοδιοικητικός κύριος. Και το λέω αυτό γιατί τα χρόνια της αυτοδιοίκησης είναι αρκετά στην πλάτη του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφαχενάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, γιατί κάνουμε και ωραία πολιτική κουβέντα πάντοτε, την οποία έχουμε ξεκινήσει ήδη από το διάλειμμα, πρέπει να πω στο τηλεοπτικό. Η χαρά είναι δική μου. Τόσα χρόνια με γνωρίζετε, σας γνωρίζω, αλλά θα πρέπει να συστηθώ και για τους νεότερους που πιθανόν δεν με γνωρίζουν. Είμαι ο Γιώργος ο Καροντινός, στο επάγγελμα παιδίατρος. Είμαι παντρεμένος με την Αντιγόνη, έχω δύο παιδιά, το Γιάννη και τη Μαριάννα. Γεννήθηκα στις Δαφνές και μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Προχωρώντας, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Όπως έχουμε ξαναπεί, η δημοσκόπηση είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Δεν πάβει να μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση τα ευνοϊκά αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, διότι δείχνει τον αγώνα των υποψηφίων της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη και του κυρίου Καλοκαιρινού, ένα αγώνα που έγινε γειτονιά-γειτονιά, για να μην σας πω σπίτι-σπίτι, και ταυτόχρονα ήταν μια αμφίδρομη ενημέρωση των προβλημάτων και μια ενημέρωση εκ μέρους των υποψηφίων να πείσουμε τους ανθρώπους ότι γνωρίζοντας τα προβλήματα, μπορούμε να δώσουμε και τις λύσεις. Και τις τελευταίες μέρες πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, ούτως ώστε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα να είναι ευνοϊκότερο, διότι θεωρώ ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου. Σκεπτόμαστε λοιπόν από τώρα για την επόμενη μέρα τα προβλήματά της, οργανωνόμαστε, προγραμματίζομαι για να είμαστε έτοιμοι ή να μην πω και πανέτοιμοι την 1η του 2024, όταν θα αναλάβει πρώτα ο Θεός, ο κύριος Καλοκαιρινός, να έχουμε δρομολογήσει λύσεις για τα αρκετά προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη μας. Κύριε Καροντινέ, επειδή είστε πολύ έμπειρος, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο αυτού του προεκλογικού αγώνα, που τώρα είναι στα τελειώματά του, έχει αναδειχθεί πολιτικά η διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στους συνδυασμούς, το τι πρεσβεύουν, ποιο είναι το όραμα και η φιλοσοφία και η στρατηγική τους για το Δήμο Ηρακλείου? Θεωρώ ότι σε επίπεδο υποψηφίων δημάρχων, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Καλοκαιρινού, έχει αναδειχθεί και σε πρόσφατη εκπομπή στον κύριο Σαχίνη η διαφοροποίηση από τις άλλες παρατάξεις. Σε επίπεδο ίσως υποψηφίων δεν ήταν το ζητούμενο, διότι έχουν το άγχος της εκλογής τους και γι' αυτό πιθανό να μην αναπτύχθηκε τόσο πολύ το πρόγραμμα από τους υποψηφίους. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Καλοκαιρινός κατ' επανάληψη, όχι μόνο στην εκπομπή, όπως σας είπα εχθές, του κυρίου Σαχίνη και σε άλλες εκπομπές, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, σπίτι-σπίτι, έχει συνομιλήσει σε όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου. Άρα το ανθρώπινο πρόσωπο και το πόσο κοντά είναι στον δημότιο ο υποψήφιος δήμαρχος είναι και αυτό που πιστεύετε ότι θα κρίνει για τελικά το πώς θα αποφασίσει ο κόσμος την Κυριακή, σε συνδυασμό πάντα, γιατί είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ τελευταία, κύριε Καροντινέ, το κομμάτι της διεκδίκησης, το πόσο διεκδικητικός είναι ένας αυτοδιοικητικός. Και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει ένα ποσοστό, αλλά θεωρώ ότι είναι μικρό. Ο ψηφοφόρος του Ηρακλείου, το έχω ξαναπεί, έχει και ένστικτο και κρίση. Θέλει λοιπόν από τον υποψήφιο δήμαρχο να τον πείσει ότι έχει κατανοήσει, έχει καταγράψει τα προβλήματα και ότι θα του δώσει λύσεις τις επόμενες μέρες. Θέλει ένα δήμαρχο ο οποίος να είναι εξωστρεφής, να είναι ανιδιοτελής, να πρεσβεύει βασικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον,
κοινωνική προσφορά όπως μέσω των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει και κρίση και θα δώσει το αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι είναι προκαθορισμένο. Εσείς έχετε διαχειριστεί σημαντικά χαρτοφυλάκια ως αντιδήμαρχος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που αφήνει ως παρακαταθήκη ο Γιώργος Καραντινός και τι θα ήθελε, δηλαδή ποιες είναι οι εκκρεμότητες, τι θα ήθελε να κάνει στην επόμενη πενταετία, αν έχει βεβαίως διοικητικό πόστο στο Δήμο Ηρακλείου? Είναι γνωστό ότι υπηρέτησα τα τελευταία χρόνια σε δύο αντιδημαρχίες ζωτικής σημασίας. Θεωρώ ότι στην Αντιδημαρχία Οικονομικών, σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά συγκυρία, όχι για το Δήμο μόνο, αλλά και για την πατρίδα μας, μην ξεχνούμε ότι στην ουσία είχε χρεοκοπήσει όταν αναλάβαμε το ελληνικό κράτος μετά από 1-2-3 χρόνια, κατορθώσαμε με κοινωνικές συμμαχίες, με διαβουλεύσεις, με όλες τις ομάδες, να συνεισφέρουν οι έχοντες και κατέχοντες περισσότερα, πολύ λιγότερα οι δημότες του Ηρακλείου, να δημιουργήσουμε ένα ταμιακό απόθεμα ασφαλείας, το οποίο άγγιζε τα 50 εκατομμύρια περίπου. Θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή αναφέρθηκε σε υποψήφιο μεγάλης παράταξης κύριου Καραμαλάκη, επειδή υιοθετήθηκε στο site ή στο Facebook με τον τίτλο κύριου Καραμαλάκη, με εγκαλέσανε σε προσωπικό επίπεδο για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Έχω να απαντήσω ότι είμαι περισσότερο περήφανος για το έργο που επιτέλεσα και τα ωφέλη που αποκομίσανε οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι επί των ημερών. Με εγκαλούνε ότι υπήρχε ένα έγγραφο το οποίο ήταν ανυπόγραφο από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και χωρίς πρωτόκολλο, το οποίο έλαβα σοβαρά υπόψη μου, ήρθε σε γνώση μου και γίνανε αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις και πραγματικά έχουμε ευχαριστήρια επιστολή από τους τρίτεκνους και έχουμε και επιστολή για καλή συνεργασία από τον πρόεδρο των πολυτέκνων. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Αυτό το οποίο ήρθε το κράτος αργότερα, που έχουν τώρα όλες τις παρατάξεις που λένε ότι τότε ήταν το θέμα. Κάποια καταστατικά προνόμια των πολυτέκνων να μην πάνε στους τρίτεκνους. Μα και τότε αυτό που έλεγα και λέω και σήμερα, ο τρίτεκνος είναι και αυτός πολυτέκνος. Όπως τη σήμερα ημέρα ο δίτεκνος, και αυτός που έχει δύο παιδιά και αυτός που έχει ένα. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν ολοκληρωμένες λύσεις και τις δίνω μέσα από το πρόγραμμά μας αυτές τις λύσεις, στηρίζοντας γενικώς την οικογένεια, όταν μέσα στο πρόγραμμα είναι η αύξηση των παιδικών σταθμών, όταν μέσα στο πρόγραμμα για την οικογένεια υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγραφος μισή σελίδα του προγράμματος, αυτός δεν είναι ένας τρόπος στήριξης και σήμερα προς τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και αυτό που έχει ένα παιδί ή τους εργαζόμενους που εργάζονται δύο και δεν μπορούν να πάνε με το βάουτσερ, μένουν με το βάουτσερ στο χέρι. Έχουμε λοιπόν, θεωρώ ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Όσον αφορά για τη θητεία μου στην Πολοδομία, λύσαμε μεγάλα θέματα τα οποία ήταν χρονίζοντα. Όπως παραδείγματος χάρη διευθετήσαμε το εκκλησιαστικό θέμα το οποίο είχε προκύψει. Εποφελία και της Εκκλησίας και του Δήμου. Δεν χαρίστηκε τίποτα σε κανένα. Με το Πανεπιστήμιο συνεργαστήκαμε, οριοθετήσαμε τα περιοθουσιακά του στοιχεία ούτως ώστε να χρηματοδοτούν για φοιτητικές εστίες, όπως προχωρήσαμε όταν γίνουν όρημα στι διαδικασίες αδειοδότησης για το σχολείο το ευρωπαϊκό. Αλλά δώσαμε βάση στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα θεωρώ ότι όλοι οι δημότες και οι μηχανικοί των ή και οι συμβολιογράφοι οι οποίοι είχαν επαφές με την Πολεοδομία παίρνανε απαντήσεις.
εγγράφος μπορεί λόγω υποστελέχους και απίστευτης γραφειοκρατίας να καθυστερούσαν λίγο, αλλά γίνανε και τεράστιες προσπάθειες και πρόοδοι, όπως το κομμάτι πολεοδομικό του ΤΑΠ, το οποίο πραγματικά σε 2 μέρες τώρα έχουμε αποτέλεσμα, μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα μέσω email. Δεν θέλω όμως να κουράσω με το τι κάναμε, διότι πραγματικά το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάσουμε όλη την ενέργεια, όχι για να πολεμήσουμε τα παλιά, αλλά για να χτίσουμε κάτι καινούριο. Και θέλω να απαντήσω και σε κάτι άλλο, εκτός από την δημοσκόπηση. Μια ερώτηση που γίνεται συχνά είναι, μα με τόσα ικανά στελέχη που έχετε, πώς θα γίνει η επιλογή για τις αντιδημαρχίες? Έχω να απαντήσω. Εύλογη ερώτηση, κύριε Καραντίνε, όμως. Ναι, αλλά ξέρετε, ευτυχώς ή δυστυχώς, αλλά εγώ λέω ευτυχώς, τα κριτήρια της επιλογής μπορεί να είναι πολλαπλά, αλλά είναι προνόμιο αποκλειστικά του αυριανού δημάρχου κυρίου Καλοκαιρινού η τοποθέτηση των αντιδημάρχων ανάλογα με τα προσόντα τους. Εντάξει, και η πενταετία, κύριε Καραντίνε, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνη. Οπότε και οι εναλλαγές προσώπων στις αντιδημαρχίες νομίζω ότι είναι και κάτι. Αλλά θέλω να πω 2 λόγια πώς θεωρώ πως πρέπει να είναι τα κριτήρια, χωρίς να δικαιούμαι μετά από τόσα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό ρίζωμα, δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνική καταξίωση. Πρέπει να έχουν διοικητικές ικανότητες και προπάντων ανιδιοτέλεια, που θεωρώ ότι όλοι μπαίνουν για να προσφέρουν. Αυτό θεωρητικά βέβαια δεν μπορεί να το έχει ένας 18χρονος, αλλά έχει τη φλόγα και την ορμή και τις ιδέες να σπρώξει γενικά την παράταξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, έχω τη γνώση, έχω τη θέληση, θέλω να προσφέρω και θα προσφέρω για ένα όμορφο Ηράκλειο. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Καραντινέκη. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί είστε έμπειρος και έμπειρος ομιλητής. Κάνατε ουσιαστικά μια αρχή, μέση και τέλος είχε η τοποθέτησή σας, και πρόλογο και επίλογο. Ήτανε, και μου αρέσει δομημένη, αυτό το βλέπω. Ναι, όμορφα. Μια καλοδομημένη συζήτηση είναι πάντα χάρηκα να συζητούμε πάντοτε και ελπίζω και πιστεύω ότι θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Να είστε καλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλή νύχτα.